Επίσκεψη στον Εύρο πραγματοποίησε κλιμάκιο βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Στο πλαίσιο αυτό και σε συνέντευξη τύπου που παρέθεσαν οι πρώην υπουργοί Στέλιος Πέτσας και Θόδωρος Καράουγλου, εξέφρασαν για ακόμη μια φορά την στήριξη της κυβέρνησης στην υποψηφιότητα του Χρήστου Μέτιου για τις περιφερειακές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Στη συνέντευξη τύπου στα γραφεία της ΔΕ Επεύρου της Νέας Δημοκρατίας, οι Στέλιος Πέτσας και Θεόδωρος Καράουγλου μίλησαν για την επιθεώρησή τους στα έργα που έχει ανάμειξει και η περιφέρεια και έστειλαν το μήνυμα στήριξης του νυν και υποψηφίου περιφερειάρχη Χρήστου Μέτιου, τόσο από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας όσο και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό προσωπικά. Το βασικό χαρακτηριστικό στοιχείο αυτής της επίσκεψης αυτές τις μέρες εδώ στον Εύρο, είναι να δείξουμε ότι οι περιφερειακές εκλογές έχουν ένα σαφέστατο πολιτικό αποτύπωμα. Χρειάζεται μια συναντήληψη ανάμεσα στην περιφερειακή αρχή και στην κυβέρνηση, προκειμένου να φέρουμε σε πέρας όλα αυτά τα οποία σχεδιάζουμε προς το καλό των πολιτών. Και εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει κάνει την επιλογή του. Είναι η στήριξη του Χρήστου του Μέτιου και για την επόμενη πενταετία για να συνεχίσει το πλούσιο έργο της προηγούμενης περίοδου. Και εμείς εδώ, εγώ μαζί με τον Θόδωρο, δείχνουμε έμπρακτα σήμερα αυτή τη στήριξη στο πρόσωπο του Χρήστου και καλούμε όλους τους νεοδημοκράτες να στηρίξουν τον Χρήστο το Μέτιο στις εκλογές της 8ης Οκτωβρίου και όπως πολίτες από άλλους πολιτικούς χώρους που αντιλαμβάνονται το έργο που έχει γίνει και το διακύβευμα για την επόμενη μέρα να δείξουν αυτή τη στήριξη στις εκλογές με την ψήφο τους. Είμαστε δίπλα σου, Χρήστο, στους άξιους αντιπεριφερειάρχες, στα στελέχη του Περιφερειακού Συμβουλίου και εύχομαι καλή επιτυχία στις εκλογές, γιατί όλα αυτά τα οποία σχεδιάζουμε για την ανθεκτικότητα της περιοχής, για την πρόοδο της περιοχής, για την ευημερία των πολιτών, χρειάζεται, όπως είπα και πριν, αυτή τη συναντήληψη η οποία θα φέρει το ταχύτερο δυνατό, το καλύτερο αποτέλεσμα. Θεωρούμε πως ο Χρήστος Μέτιος έχει μια πετυχημένη πρώτη θητεία ως Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Θέλουμε να συνεχίσει, τόνισε ο Θεόδωρος Καράουγλου. Είμαστε εδώ για να στείλουμε εμπράκτως το μήνυμα ότι η Νέα Δημοκρατία στηρίζει τον Χρήστο το Μέτιο. Θεωρούμε ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είχε μια πετυχημένη πρώτη θητεία ως Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Θέλουμε να συνεχίσει, όπως θέλουμε και όλοι οι περιφερειάρχες που ανακοινώθηκε και έχουν τη στήριξη της Νέας Δημοκρατίας να κερδίσουν, για να έχουμε μια καλή παραγωγική γόνιμη συνεργασία. Δεν θέλουμε να έχουμε ανθρώπους οι οποίοι αντιδρούν και δημιουργούν αναχώματα και δημιουργούν προβλήματα στο κυβερνητικό έργο. Θέλουμε να έχουμε συνεργάτες, έτσι ώστε τους στόχους που θέτουμε μαζί να τους πετύχουμε το συντομότερο δυνατό και με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Θέλω να ευχαριστήσω όλα τα στελέχη τα οποία σήμερα μας συνοδεύσαν στην αποστολή μας αυτή και βεβαίως να πω ότι ανά πάσα στιγμή θα είμαι στη διάθεση του φίλου του Χρήστου του Μέτιου, έτσι ώστε αν χρειαστεί και να επανέλθουμε και μετά τις εκλογές και οποτεδήποτε θέλει και να βοηθήσουμε όπως και όσο μπορούμε. Θα συνεχίσουμε και το επόμενο χρονικό διάστημα τις επισκέψεις και τις επαφές με τον κόσμο, τόνισε ο πρόεδρος της ΔΕ Επεύρου της Νέας Δημοκρατίας Άκης Παρασκευόπουλος. Στο πλαίσιο των αυτοδιοικητικών εκλογών και συγκεκριμένα για τις εκλογές που αφορούν τις περιφέρειες, υποδεχθήκαμε σήμερα τους δύο πρώην υπουργούς, τον κύριο Στέλιο Πέτσα, πρώην αναπληρωτή υπουργό εσωτερικών, και τον κύριο Καράουγλου Θόδωρο, πρώην υπουργό αρμόδιο για την Μακεδονία και τη Θράκη, με τους οποίους τα προηγούμενα χρόνια είχαμε μια μακρά συνεργασία και ήρθανε με σκοπό να ενισχύσουν την υποψηφιότητα του νυν περιφερειάρχη, του Χρήστου του Μέτιου. Και γι' αυτό το λόγο, το συγκεκριμένο αυτό λόγο, κάναμε ένα οδηπορικό από το πρωί, όπου πήγαμε να αναδείξουμε όλα τα έργα τα οποία έχει κάνει η περιφέρεια τα τελευταία 4 χρόνια και αφορούν κυρίως τα έργα τα οποία είναι και επίκαιρα αυτή την περίοδο λόγω και των πυρκαγιών και απασχολούν τους ευρύτες για τον χειμώνα που έρχεται. Μιλάω για τα αντιπλημμυρικά έργα αρδευτικά.